Τον 19ο αιώνα τα νεοσύστατα βαλκανικά κράτη θα διαμορφώσουν την εδαφική τους επικράτεια, διεκδικώντας εδάφη της καταραίουσας αυτοκρατορίας, επικαλούμενα τα ιστορικά τους δικαιώματα σε αυτά, μέσα σε ένα κλίμα έντονου ανταγωνισμού μεταξύ τους, αντί να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν από κοινού τις επεμβάσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων, αλληλοϋποβλέπονταν. Η ορμή του νεοελληνικού διαφωτισμού, της Επανάστασης και της εξευρωπαϊσμένης αστικής τάξης είχαν δημιουργήσει στον ελλαδικό χώρο πολλές ελπίδες ανάπτυξης. Όμως, ενώ στα 1830 η ελευθερία είχε κατακτηθεί, το κεντρικό δίλημα, εσωτερική ανάπτυξη ή απελευθερωτικός αγώνας των σκλαβωμένων ακόμη περιοχών, δεν λύθηκε. Αντί να επιλεγεί μια οικονομία που θα είχε ως βάση την αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία και στη βιομηχανία, το νεοσύστατο κράτος, τη δεκαετία του 1860, συμμαχώντας με τα προνομιούχα στρώματα, αδιαφόρησε για τη δημιουργία οικονομικής υποδομής, αλλά και για τις αναγκαίες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Το αποτέλεσμα ήταν τα εσωτερικά προβλήματα να μένουν άλυτα, και οι πολιτικοί θεσμοί να αποδεικνύονται ανίκανοι να δώσουν λύσεις. Για να εξασφαλίσει το κράτος την εσωτερική νομιμοποίησή του και την ανοχή του λαού, χρησιμοποίησε την αλυτρωτική πολιτική, η οποία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις διπλωματικές σχέσεις χωρίς να αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουδέποτε ξεκαθαρίστηκε το περιεχόμενο των εδαφικών διεκδικήσεων. Έτσι, το κλίμα των διαψευσμένων προσδοκιών που επικράτησε στο ελληνικό βασίλειο βρήκε διέξοδο στον πολιτικό ρομαντισμό του αλυτρωτισμού. Να τονιστεί πως στην αρχή της η μεγάλη ιδέα ήταν προοδευτική, γιατί δεν είχε τη σοβινιστική έννοια που πήρε αργότερα. Στα πρώτα της χρόνια επιόθωνα πάλευε για την απελευθέρωση της Κρήτης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.